Ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Μεσίνης ανάμεσα στον Ολυμπιακό Ανάληψης και την Ράνι Φιλιαδρών. Ένα παιχνίδι στα πλαίσια της 24ης αγωνιστικής της πρώτης τοπικής κατηγορίας Μεσσηνίας. Εκτελεί απευθείας. Θα περάσει λίγο έξω. Τώρα μια κόντρα και προσπάθεια με τον Κόλια. Κρατάει, κλείνεται αυτός από τον Δουρούμι. Αποφεύγει ωραία τον Δουρούμι ο Κόλιας. Έχει στήριγμα δεξιά του στον Βλαχόπουλο. Στο μπαίνει επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Κάνει ένα σου στην κλειστή γωνία όμως ο Τσούλος. Θα απομακρύνει την μπάλα. Πέδου διεκδικεί και ο Γεωργιόπουλος. Απομακρύνει όμως ο Πέπας. Βλαχόπουλος κατεβάζει με τη μία. Παίζει για τον Κόλια. Ο Κόλιας βγαίνει απέναντι στον Τσούλο. Το πλασέ. Όμως είναι σε καλή θέση ο Δουρούμι και θα παραχωρήσει. Corner. Γίνεται η εκτέλεση απευθείας, δοκιμάζει ο Μπατσιώτης ψηλά όμως πάνω από το ριζόντιο δοκάρι του Αλεξανδρόπουλου. Επίσης ισοπαλίες 6 ήττες. Για να δούμε την προσπάθεια του Χατζιαράπη με τη μία, αυτός ψάχνει μέσα στην περιοχή, προσπαθεί. Τελικά δεν θα βρει, δεν θα μπει στην πορεία της μπάλας ο Λαμπρόπουλος. Καλή εδώ επιθετική ενέργεια για τους φιλοξενούμενους. Ο Λαμπρόπουλος υπό την πίεση του Κατσίποτα θα χάσει. Να δούμε αν θα καταφέρει κάτι από αυτό το παιχνίδι σήμερα. Ωραία συνεργασία του Γεωργιόπουλου, το σουτ που κάνει στον άξονα τώρα. Αυτό η πάσα του θα περάσει για τον Λαμπρόπουλο. Τώρα επικίνδυνα η μάτσα Ράνι. Τον Λαμπρόπουλο στην περιοχή απέναντι από τον Τσούλο προσπαθεί να σουτάρει. Χάνει μεγάλη ευκαιρία εδώ η Ράνι. Είναι και ο Βλαχόπουλο. Καλό σου ψηλό παιχνίδι. Εκτελεί ο Χρονόπουλο η μπάλα, η κεφαλιά και τον γκολ. Είναι το γκολ. Βρίσκει την μπάλα ο Πέπα με το κεφάλι μέσα στην καρδιά τη άμυνα του Ολυμπιακού Ανάληψη. Καμία αντίδραση από του αμυντικού των γηπεδούχων. Η εκτέλεση του Χρονόπουλου. Κεφαλιά του Πέπα. Ανήμπορος να αντιδράσει ο Τσούλος, μπάλα στα δίχτυα, 1-0-0-1 αν θέλετε, με σκόρερ τον αρχηγό της Ράνης, τον Πέπα με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση φάουλ του Χρονόπουλου, βάζει μπροστά την Ράνη, πάσα του στον Παπαβασιλόπουλο, επιστροφή στον Μαυροϊδάκο, πιέζεται τον Κόλια, λάθος του Μαυροϊδάκου, Κόλιας και Βλαχόπουλος, και να τώρα Βλαχόπουλος, απέναντι από τον Τσούλο, πλασάρει Βλαχόπουλος, θα χάσει μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Κώστα τον Βλαχόπουλο και την κλάση του. Στο δεύτερο ημίχρονο, εδώ στο κήπεδο τη Μεσίνη, μόλι τώρα ο κ. Ψιλοπαναγιώτης δίνει το ένασμα για το δεύτερο ημίχρονο, για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Είχαμε αφήσει το παιχνίδι στο 0-1 από το πρώτο ημίχρονο, χάρη στον γκολ στο 38 του Πέπα. Προηγείται η Ράνι. Αέρα. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Μέσα στην περιοχή, δυνατά η κεφαλιά, εύκολα όμω στην αγκαλιά του Αλεξανδρόπουλου. Μπάλα. Ωραία, πάσα του Βλαχόπουλου για τον Κόλια. Κόλια στα αριστερά, έχει μπροστά του τον Κατσίποδε, πάσα του μέσα στην περιοχή και προλαβαίνει την κεφαλιά να κάνει εκεί. Μπαίνει στη φάση ο Λαμπρόπουλος, όμως η μπάλα θα περάσει λίγο έξω από τα δοκάρια του Τσούλου. Λαμπρόπουλος απέναντι προσπαθεί να βρει το πόδι για να σουτάρει. Η πάσα του για τον Κόλια. Ωραία συνεργασία των παικτών της Ράνης. Το σούτ που θα κάνει ο Λαμπρόπουλος, κοντράρει την μπάλα και offside τον γκολ που θα βάλει τελικά ο Βλαχόπουλος, ο οποίος αν άφηνε την μπάλα να καταλήξει προς την εστία, ίσως να μέτραγε τον γκολ. Corner. Δέχεται τη στήριξη του Νικολακόπουλου και πάλι στον Χρονόπουλο. Θα γίνει τώρα η σέντρα. Κεφαλιά, σωτήρια η απέκρουση του Τσούλου και νέα προσπάθεια εκεί από τον Κόλια out. Η κεφαλιά που έκανε ο Πέπα. Στριώτης αποφεύγει το μαρκάρισμα του Λαμπρόπουλου. Η μπάσα του προς τα πίσω είναι παρακινδυνευμένη εκεί, παρακολουθούσε ο Κόλιας. Και η σέντρα σούτ από μακριά παραλίγο να ευνηδιαστεί και ο Αλεξανδρόπουλος. Κατάει παρά την πίεση του Δουρούμι, επιμένει η Ματσεράνης και η ωραία κάθετη πάσα για τον Γιανακόπουλο. Γιανακόπουλος ο φώτης απέναντι τον Τσούλο, θα σουτάρει ο Γιανακόπουλος, όμως ο Τσούλος θα μπλοκάρει την μπάλα. Μαυροϊδάκο αντίπαλο. Προσπαθεί ο Χατζιαράπης, έχει τις δυνατότητες και την τεχνική, αποφεύγει πολύ ωραία τον Μαυροϊδάκο μέσα στην περιοχή, αποφεύγει και τον Γιανόπουλο, πάει να τα κάνει όλα μόνος του όμως. Κρατάει ο Πατσιώτης, προσπαθεί. Το σούτ που θα κάνει ξαφνικά θα πέσει ο Αλεξανδρόπουλος, κερδίζει ο Παπανικολόπουλος και χάνεται μεγάλη ευκαιρία, η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα και της ανάληψης αλλά και του αγώνα γενικότερα η φάση αυτή. Το ξαφνικό σούτ του Πατσιώτη, πέφτει ο Αλεξανδρόπουλος, του φεύγει μπάλα στον Πέπα. Χρονόπουλος εκτελεί στο πρώτο δοκάλι, περνάει από όλους και τον γκολ. Τον γκολ που βάζει ο νεοεισελθόν ο Φώτης ο Γιανακόπουλος. Να λοιπόν το 0-2. Με την πολύ ωραία εκτέλεση του Χρονόπουλου στην πορεία της μπάλας βρέθηκε το πόδι του Φώτη του Γιανακόπουλου. Έκανε την προβολή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσούλου που ευνηδιάστηκε βέβαια την πορεία της μπάλας. Και να, που αμέσως μετά τη μεγάλη φάση του Ολυμπιακού Ανάληψης η Εράνη Μυστριώτης μάχεται. Η πάσα του θα περάσει και τον Παπανικολόπουλο. Ο Παπανικολόπουλος κάνει κίνηση ο Γεωργιόπουλος. Αυτόν θα πάει μπάλα. Ο Γεωργιόπουλος τώρα θα σουτάρει ο Γεωργιόπουλος απέναντι από τον Λαμπρόπουλο. Η μπάλα θα φύγει αρκετά έξω.
θα μπορούσα να πω ότι δείξαμε χαρακτήρα. Είχαμε αυτό τον καιρό μας έχει φύγει λίγο. Θα μπορούσα να πω ότι τα παιδιά το πρωτίστως είναι να βρουν λίγο κίνητρο, γιατί πραγματικά εδώ και δύο μήνες τώρα έχουμε πρόβλημα στο θέμα κινήτρου για να παίξουμε τα παιχνίδια. Βλέπω ότι σιγά σιγά στα παιχνίδια μπαίνουν και οι νεολαία από πίσω. Ότι είναι μονόδρομο στα μικρέ ηλικία. Ζούμε σε μια καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη. Η οικονομική κρίση έχει φέρει πάρα πολλά σε όλη γενικά την κοινωνία. Και πραγματικά πρέπει να βασιστούμε στι μικρέ ηλικίε, γιατί κακά τα ψέματα οι ομάδε δεν μπορούν να αντέχουν οικονομικού ισολογισμούς τεράστιους και δε όταν είναι στο αλφα τοπικό. Χωρί από το πρωτάθλημα, έχει βγει τώρα η προσπάθεια που κάνει η ομάδα Τσεράνης και ένα τουρνά που είναι η τρίτη χρονιά που θα διοργανωθεί φέτος για μικρές ηλικίες. Θα γίνει τον Ιούνιο. Λίγα λόγια για το τουρνά αυτό. Να κοιτάξτε, έχουμε ξεκινήσει κάτι εδώ και δύο χρόνια. Θεωρώ ότι τα έχουμε πάρει πάρα πολύ καλά. Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ μεγάλη και ήδη έχουμε τις πρώτες συμμετοχές. Και το κάνουμε όχι μόνο για τις μικρές ηλικίες αναψυχιακές, ο τόπος μας πραγματικά έχει ανάγκη αυτά τα γεγονότα. Θεωρώ ότι όλη η κοινωνία αλλά και η δημοτική αρχή πρέπει να είναι αρρωγός σε τέτοιες προσπάθειες. Πιστεύω ότι το φετινό μετά την φιλοξενία μας στη ΣΠΑΕΑ και την Ακαδημία, αλλά φέτος πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλη Ακαδημία από Super League, από ΠΑΕ Super League. Ήταν δύσκολο, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα εκτός έδρας και εντός έδρας. Και πιστεύω ότι προσπαθήσαμε σήμερα και πήραμε αυτό που ζητάγαμε. Όσο περνάει ο καιρός, πλησιάζεται και προς τη δεύτερη θέση. Είναι ένας από τους στόχους πια που θα διεκδικήσετε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Εντάξει, προσπαθούμε για το καλύτερο της ομάδας. Θα προσπαθήσουμε αν να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση, αν όχι εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Και κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Σίγουρα ξέραμε εκ των προτέρων ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο. Παίζαμε μια έμπειρη ομάδα, αν και έχει νεανικά παιδιά, είναι στο δεύτερο τρίτο χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, γιατί παρακολουθώ και αυτήν την ομάδα, γιατί το έχω περάσει και από εκεί. Το παιχνίδι ήταν δύσκολο εξ αρχής. Δεν μπήκαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Η Ράγκη είχε 2-3 καλές ευκαιρίες να προηγηθεί. Προσπαθήσαμε. Στο δεύτερο μήχρονο μπήκαμε πιο δυνατά, πιστεύω. Το ισορροπημένο το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι είχαμε 2-3 καλές ευκαιρίες. Η μία πιο κλασική με το Μένι. Ναι, σοφαρίσουμε και αν σοφαρίζαμε στο 80 λεπτό, νομίζω ήταν το σκορ, το χρόνος του παιχνιδιού. Θα μπορούσαμε ίσως να πέραμε και μια ισοπαλία που ήταν σημαντική για μας, για τη συνέχεια του πρωταθλήματος που είναι πολύ δύσκολη. Εντάξει, γνώμη μου, για πόσο καιρό θα παίζεις ακόμα ποδόσφαιρο? Πρώτα απ' όλα σίγουρα να είμαστε καλά. Όλα τα τελευταία χρόνια είμαι σε ενεργό ρόλο μέσα στο γήπεδο και θέλω στην προηγουμένη στιγμή να ευχαριστήσω τον διοίκηση του Ολυμπιακού Ανάληψης και τον Σπύρο Τζίγνη που με δεχτήκα στην ομάδα, να βοηθήσω όποιο πώς το μπορώ. Γι' αυτό και είμαι εδώ. Πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο στη Μεσσηνία τα τελευταία χρόνια? Αγωνίζεσαι τα τελευταία χρόνια, σε όλες τις κατηγορίες έχεις παίξει. Πώς βλέπεις την πορεία του Μεσσηνιακού ποδοσφαίρου? Η πορεία του Μεσσηνιακού ποδοσφαίρου είναι σε καλό επίπεδο. Βλέποντας το αλφα τοπικό, βέβαια φέτος, για το αλφα τοπικό που να μιλήσω, δεν είσαι σε τόσο υψηλό. Πώς να το πω, επίπεδο, είναι καλές ομάδες σίγουρα, γυμνασμένες, παίζουν καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είχε σίγουρα το υλικό πιο παλιών ετών. Σίγουρα το μεσημιακό ποδόσφαιρο περνάει μια μικρή κρίση, ελπίζουμε με την Καλαμάτα να ανέβει φέτος, σίγουρα θα ανέβει και το μεσημιακό ποδόσφαιρο με τη Β' Αθηνική. Ο Πάμισος και αυτός είναι μια ιστορική ομάδα. Σίγουρα βλέπω ότι υποβιβάζεται, αλλά έχει μέλλον αυτή η ομάδα. Και είναι και άλλες ομάδες. Έχει μέλλον το ποδόσφαιρο, βγάζει ταλέντα.